Θα ξεκινήσω κι εγώ, μιας και δεν έχουμε αναφερθεί καθόλου, γιατί ήρθε την Παρασκευή η τροπολογία αυτή που αφορά τον υποτίθεται τον αποκλεισμό της καθόδου του κόμματος Κασιδιάρη, αυτό του αποκρουστικού ναζιστικού μορφώματος. Τι επιβεβαιώνεται με τις απανωτές τροπολογίες που επιχειρεί η κυβέρνηση ένα μήνα πριν, σήμερα έρχεται να κάνει ορισμένες διορθωτικές κινήσεις. Επιβεβαιώνω στην πραγματικότητα ότι μπλόκος αυτά τα εγκληματικά ναζιστικά μορφώματα δεν μπορεί να μπει με νομοθετικές ρυθμίσεις. Δεν λείπουν και δεν θα πάψουν να λείπουν, αν θέλετε, διάφορα τερτύπια που θα αξιοποιούν τα κόμματα αυτά, προσπαθώντας να εμφανιστούν με καμουφλαρισμένο πρόσωπο και, αν θέλετε, ακόμα θα μπορούσαν και πιθανά χωρίς κανένα καταδικασμένο στις γραμμές τους να επιχειρούν την κάθοδό τους και να συνεχίσουν να ρίχνουν ανενόχλητα το ρατσιστικό τους δηλητήριο στο λαό. Γι' αυτό λοιπόν, αν θέλετε, λέμε ότι η ναζιστική ιδεολογία και δράση δεν αντιμετωπίζεται με τέτοιου είδους ρυθμίσεις, αλλά αντιμετωπίζεται, απομονώνεται από το λαό και την νεολαία μέσα από την οργανωμένη πάλη της σε γειτονιές, χώρους δουλειάς, σε σχολεία και σχολές. Και αυτοί ήταν πραγματικά που έστειλαν και εκεί που έστειλαν τους εγκληματίες χρυσαυγίτες και που θα ξαναστείλουν όποτε χρειαστεί τα διάφορα απομεινάρια τους. Και βέβαια λέμε ότι είναι, αν θέλετε, υποκριτικό το άγχος και το ενδιαφέρον σας για να πάρετε μέτρα να εμποδίσετε την κάθοδο αυτού του κόμματος στις εκλογές, όταν μέχρι σήμερα δεν κάνατε το ελάχιστο, ούτε εσείς, ούτε η προηγούμενη κυβέρνηση, για να πάρετε όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να μην σέρνετε εδώ και 8 και πλέον χρόνια αυτή η δίκη στα δικαστήρια. Θα έπρεπε να είχατε πάρει τα μέτρα εξασφαλίζοντας τους όρους να συνεδριάζει τακτικά το δικαστήριο, ώστε σήμερα να έχει ολοκληρωθεί η δίκη, να υπήρχε η αμετάκλητη καταδίκη των εγκληματιών ναζιστών της Χρυσής Αυγής και να μην ψάχνουμε σήμερα τα διάφορα τερτύπια για να μπορέσουμε, υποτίθεται, να βάλουμε εμπόδιο. Εμάς ως κόμμα, ποια είναι η διαφωνία μας και με αυτή την τροπολογία? Τι θα έρθει να εξασφαλίσει η υποτιθέμενη αυξημένη σύνθεση του τμήματος του Αρείου Πάγου? Θα έρθει να εξασφαλίσει την εφαρμογή ενός, κατά τη γνώμη μας, επικίνδυνου νομοθετικού πλαισίου που νομιμοποιεί στην πραγματικότητα τον έλεγχο στον εσωτερικό των κομμάτων, και αυτό δεν αφορά αποκλειστικά και μόνο την ναζιστική εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, αλλά κάτω από αυτή την ταμπέλα της πραγματικής ηγεσίας και των κομμάτων που δήθεν θα εξυπηρετούν ή όχι την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, δίνει τη δυνατότητα στον Άριο Πάγο σε κάθε εκλογική μάχη να προχωράει σε ένα διευρυμένο έλεγχο της λειτουργίας, της δράσης των εσωτερικών των κομμάτων και μάλιστα, όπως προβλέπεται στην τροπολογία, να ζητούνται γι' αυτό το λόγο στοιχεία από δικαστικές και άλλες αρχές, οποιοσδήποτε άλλες, την ασφάλεια, ΕΕΠ, ξέρω εγώ, και ό,τι άλλο. Δηλαδή, τρομοκρατική, και αυτά βέβαια δεν είναι ανησυχίες που τις εκφράζουμε αβάσιμα και χωρίς να υπάρχει προηγούμενο, αλλά βασίζεται σε μια εμπειρία που υπάρχει ήδη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου αυτού του είδους οι έννοιες αξιοποιούνται για να νομοθετούνται και να παίρνονται αποφάσεις για απαράδεκτες απαγορεύσεις κομμάτων, κινημάτων κλπ. Και βέβαια αξιοποιώντας αυτή τη γνωστή και νομιμοποιημένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε πολλές χώρες αυτής ανιστόρητη θεωρία της εξίσουσης των δύο άκρων. Βέβαια, και αν κάτι άλλο επιβεβαιώνεται από τις τελευταίες εξελίξεις, είναι η δεσμή αίματος τελικά που είχε η Χρυσή Αυγή και όλα αυτά τα φασιστικά μορφώματα με το ίδιο το αστικό κράτος, με τους κρατικούς μηχανισμούς, όπως κατ' επανάληψη έχουμε καταγγείλει και έχει δείξει, αν θέλετε, και η ίδια η εξέλιξη της δικαστική υπόθεση, αλλά ακόμα και με αστικούς θεσμούς υπεράνω πάσης υποψίας.
για όσους ψάχνουν τελικά σύννεφο για να πέσουν, για αυτή τη σχέση ανώτατου δικαστικού λειτουργού με τους εγκληματίες χρυσαυγίτες. Αυτό δηλαδή που αποδεικνύει είναι ότι πρόκειται για ένα συστημικότατο κόμμα που είναι σάρκα από τη σάρκα του συστήματος και γι' αυτό, αν θέλετε, και το πιο ισχυρό μπλόκο σε αυτά τα κόμματα είναι η πάλη του κινήματος ενάντια στο σύστημα που τα γεννά. Και αυτή την πάλη με συνέπεια τη δίνει μόνο το ΚΚΕ. Τώρα, σε σχέση με το νομοσχέδιο, πρώτον, κύριε Υπουργέ, οφείλουμε μια απάντηση για αυτό που προσπαθήσατε στην τελευταία συζήτηση της Επιτροπής να παρουσιάσετε ως αντιφατικό στην κριτική μας σε σχέση με το αίτημα που σας κάναμε για μονιμοποίηση των εργαζομένων της βοήθειας στο σπίτι. Μάλιστα, με έναν τρόπο, τέλος πάντων, καθόλου πετυχημένο θα έλεγα, προσπαθήστε να παρουσιάσετε ότι ενισχύουμε την αναξιοκρατία, το να μονιμοποιηθούν άνθρωποι που δεν έπρεπε να μονιμοποιηθούν, χρησιμοποιώντας ένα αχαρακτήριστο, θα το έλεγα, ότι όλη αυτή, η πλειοψηφία των δημοτικών αρχών που έχουν προσλάβει τους συμβασιούχους ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία, λες και είναι και κτήμα σας, όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι που πραγματικά τους κρατάτε σε μια μόνιμη ομοιρία και εκβιασμό. Εμείς λοιπόν, επειδή δεν αντιμετωπίζουμε τους εργαζόμενους ως ιδιοκτησία ή ως παραμάγαζο, όπως το πήγατε να το περιγράψετε, κανενός δημάρχου, και έχουμε σταθερή θέση προς όφελος των εργαζομένων και των δικαιωμάτων τους, λέμε και υποστηρίζουμε ότι είναι δικαίωμα των εργαζομένων να εξασφαλίζεται η μόνιμη και σταθερή δουλειά τους με δικαιώματα. Γι' αυτό και θέσαμε στην συνταγματική αναθεώρηση το αίτημα ότι δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η απαράδεκτη απαγόρευση της μονιμοποίησης, της μετατροπής των συμβάσεων εργαζομένων που για χρόνια προσφέρουν και καλύπτουν μόνιμες και σταθερές ανάγκες, να απαγορεύεται να μετατραπούν σε ορίστου χρόνου. Γιατί, αν θέλετε, αυτά, και μην μας ζητάτε μας τα ρέστα για αυτά, είναι τα διέξοδα της δικής σας πολιτικής, και εσείς και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ έχετε κάνει σημαία τις ελαστικές σχέσεις εργασίας και τις σχέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου για να κρατάτε, αν θέλετε, εγκλωβισμένους και στην ανασφάλεια και στην ομοιρία αυτούς τους εργαζόμενους. Εμείς λέμε λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι που επί τόσα χρόνια καλύπτουν σοβαρά κενά, μόνιμες και διαρκές ανάγκες του κράτους, δεν μπορεί ξαφνικά να σας βρωμίζουν και να μας παρουσιάζεται ως άδικο το αίτημα για τη μονιμοποίησή τους. Επαναφέρω εν συντομία σε ορισμένα άρθρα που σας είχαμε επισημάνει να τα δείτε. Θεωρούμε ιδιαίτερα προβληματικό το άρθρο 11, όπου εισάγει στην πραγματικότητα την δυνατότητα να παίρνετε απόφαση για συνεδριάσεις και κλεισμένο των θυρών στα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια με πλειοψηφία των 3/5, με απόφαση των 3/5 του Συμβουλίου. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε ποιος είναι πραγματικά ο λόγος που επιβάλλει η αποφάση των Δημοτικών Συμβουλίων και των Περιφερειακών Συμβουλίων να αποκρύπτονται το τι συζητάτε από το λαό. Στην πραγματικότητα θεωρούμε ότι εκφράζεται ο φόβος σας για τη λαϊκή παρέμβαση, για την έκφραση των φορέων μέσα στα Δημοτικά Συμβούλια, κάτι, αν θέλετε, που το έχετε επιχειρήσει και με άλλους τρόπους. Με τα εμπόδια που θέσετε σε προηγούμενες νομοθετικές παρεμβάσεις, το να έρχονται προημερησίας ορισμένα ζητήματα που πραγματικά απασχολούν την κοινωνία. Γι' αυτό και εμείς λέμε ότι οι συνεδριάσεις αυτών των οργάνων θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να γίνονται διαζώσεις σε κατάλληλους χώρους και ώρες που να επιτρέπουν τη συμμετοχή και την παρέμβαση σωματείων, φορέων, εργαζομένων του λαού της περιοχής, αυτούς τους οποίους αφορά στο κάτω-κάτω η συνεδρίαση αυτών των οργάνων. Σας είχαμε κάνει ορισμένες επισημάνσεις, είπατε θα τα δείτε, δεν ξέρω αν, για το άρθρο 18 σε σχέση με τους κοινότητες κάτω των 200, ότι δεν μπορεί να συμπεριλαμβάνονται όλοι οι υποψήφοι στα ψηφοδέλτια ανεξαρτήτως, τέλος πάντων, της πολιτικής παράταξης. Αυτό βέβαια χρειάζεται να συνοδευτεί με μια είτε εξαίρεση αυτών από την ποσότητα. Πρέπει να δείτε και το ζήτημα της ποσόστοσης, γιατί με αυτόν τον τρόπο έχει ανέβει πάρα πολύ το θέμα της υποχρεωτικής
συγκρότησης συμβουλίων σε όλες τις κοινότητες και τα χωριά, και άρα θα πρέπει να δείτε να μειωθεί στην πραγματικότητα η υποχρεωτική ποσόστοση σε κοινότητες για να μπορέσει να θεωρηθεί ένας συνδυασμός πλήρης. Και επαναφέρουμε, επειδή να είμαστε καλοπροαίρετοι τέλος πάντων, για το άρθρο 5, επειδή υποτίθεται ξεκαθαρίσατε ότι δεν αφορά σε καμία περίπτωση τη χρηματοδότηση ΠΑΕ και ΚΑΕ, λέμε ότι θα πρέπει ξεκάθαρα να διατυπωθεί στο κείμενο του νόμου ότι πρόκειται για χρηματοδότηση ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων, για να μην υπάρχουν τέτοιου είδους παρερμηνίες. Τώρα, εν συντομία, και θα τα πω πιο αναλυτικά αύριο στην Ολομέλεια, έχουμε καταθέσει ορισμένες τροπολογίες που θεωρούμε ότι λύνουν βασικά ζητήματα και σε σχέση με την εκλογική διαδικασία αλλά και άλλα. Περιμένουμε να μας απαντήσετε σε σχέση με αυτά, ιδιαίτερα την τροπολογία την οποία ανέπτυξα στην κατάρθρον συζήτηση, για να εξασφαλιστεί η δυνατότητα συμμετοχής ακόλουτης άσκησης του εκλογικού δικαιώματος όλων αυτών των εργαζομένων, το εποχικό προσωπικό που δουλεύει στον τουριστικό κλάδο, να τους δοθεί η δυνατότητα να μπορούν με καταλόγους που θα εκδίδονται από τη ΔΥΠΑ να ψηφίζουν στον τόπο εργασίας τους, γιατί είναι αδύνατη η μετακίνηση όλων αυτών των εργαζομένων εν μέσω της τουριστικής περιόδου, και ξέρετε πολύ καλά τι συμβαίνει και με τις εκλογικές άδειες. Όπως επίσης να δοθεί η δυνατότητα σε περίπτωση μη ανακήρυξη ορισμένων υποψηφίων λόγω κολλημάτων, που ιδιαίτερα κάποιες φορές δεν είναι εύκολα αντιληπτά. Όταν από τον Άριο Πάγο ορισμένοι υποψήφοι δεν ανακηρύσσονται, να δίνεται δυνατότητα στο κόμμα, στο κάθε κόμμα και συνδυασμό, να μπορέσει να συμπληρώνει σε μια μικρή προθεσμία τα ψηφοδέλτια, για να μην δημιουργεί αυτό πρόβλημα στην ποσόστοση ανδρών και γυναικών σε μια εκλογική περιφέρεια ή και στο σύνολο του ψηφοδελτίου, επειδή έχουν προβλεφθεί, αν θέλετε, αυξημένοι αριθμοί ποσοστώσεων με τις τελευταίες νομοθετικές αλλαγές. Και τέλος, έχουμε καταθέσει μια τροπολογία που αφορά τους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ. Έχουμε κατ' επανάληψη καταθέσει και προτάσεις νόμου και τροπολογίες που δεν τις έφερε ούτε καν προς συζήτηση η κυβέρνηση. Με αυτή την τροπολογία σας ζητάμε, επειδή ακριβώς η μισθή των εργαζομένων αυτών που παραμένουν στο εργοστάσιο είναι πολύ χαμηλότερη τελικά και από αυτά δεν λαμβάνουν ούτε αυτές τις ελάχιστες αυξήσεις των μισθών, να προβλεφθεί μια ελάχιστη, τουλάχιστον έκτακτη οικονομική βοήθεια ενώπιση των εορτών του Πάσχα, που δεν παίρνουν εξάλλου και τα δώρα κλπ., για όλους τους εργαζόμενους ύψους 1.000 ευρώ. Και δύο ακόμα τροπολογίες, με βάση τα αιτήματα που κατέθεσαν και στην ακρόαση των φορέων οι εκπρόσωποι εργαζομένων του Δημοσίου, το να μπορέσει, υπάρχει καμιά τροπολογία σε σχέση με ζητήματα που αφορούν τη νομική κάλυψή τους σε περιπτώσεις που γίνονται είτε μηνύσεις είτε αγωγές σε βάρος τους από τρίτους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Μέχρι τώρα καλούνται οι εργαζόμενοι αυτοί να προκαταβάλουν τα έξοδα και τα παίρνουν πίσω σε περίπτωση αθώωσής τους. Μην ζητάμε να προβλέπετε μόνιμα στον προϋπολογισμό των φορέων ποσό που να μπορεί να αξιοποιηθεί για αυτό το σκοπό, να προκαταβάλλονται τα έξοδα της δίκης και σε περίπτωση τέλος πάντων καταδίκης τους να ζητούνται πίσω από τους εργαζομένους. Αυτά, και θα πούμε και περισσότερα αύριο στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ.